κάτι είπατε ότι σας έκανε εντύπωση ο Αυστριακός καγκελάριο. Ναι. Ε, για πρώτη φορά διάβασα ένα κείμενο ενός υψηλά του Αυστριακού Καγκελαρίου ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριζε τις θέσεις μας με το εξή λογικό επιχείρημα. Ότι ό,τι έγινε ω τώρα, δεν τα μνημόνια, οι συμφωνίε κτλ., έγινε υπό το κράτο απειλή και σύντομα. Δηλαδή, χθε έπρεπε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Δηλαδή στην ουσία έλεγε ότι όλα γίνανε του ποδαριού και ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Και δεν μπορεί να πηγαίνουμε βλέποντα και κάμνοντα. Αυτό βοηθάει αυτό που λέμε γέφυρα. Δηλαδή δεν μπορούμε χθε στι 11, στι 12, στι 16 να παρουσιάσουμε ένα πλήρω κοστολογημένο πρόγραμμα κτλ. Χρειάζεται μια γέφυρα, χρειάζεται μια ανάσα, χρειάζεται κάτι για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε. Διότι δηλαδή πάλι αν το κάνουμε στι 16 θα είναι ένα του ποδαριού πάλι. Αυτό το πράγμα έλεγε ο κύριος Καγκελάριος και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Ε, σε σχέση με την πραγματική οικονομία, αντέχει για άλλον ένα χρόνο η Ελλάδα χωρίς ε, τη ρευστότητα, χωρίς τους μισθούς, χωρίς την ε, Όχι, λειτουργία βέβαια. της πραγματικής οικονομίας, για πείτε μας έτσι ομά. Όχι βέβαια. Η ρευστότητα είναι το Α και το ω και οι αγορέ σήμερα ε, το χρησιμοποιούν και ω μοχλό πίεση, δηλαδή ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα. Εδώ θα χρειαστεί αυτό που είπαμε προηγουμένω, ότι ταυτοχρόνω με την πίεση τη διαχείριση να σκεφτόμαστε και αναπτυξιακά. Και εγώ κάνω, α πούμε, ένα ερώτημα. Παραδείγματο χάρη, όταν θα έρθουμε ε, κάποια στιγμή που θα μα πιάσουν τόσο πολύ και θα μα πάρουν τη ρευστότητα και θα χρειαστούμε να κάνουμε τον λεγόμενο εσωτερικό δανεισμό. Πάλι θα πάρουμε από τι τράπεζε ό,τι υπάρχει προκειμένου εκεί και θα, δεν θα υπάρχει πλέον να πάμε να σπάσουμε εμεί επιχειρηματίε μια επιταγή και να μην υπάρχει ούτε για μια επιταγή ε, χρήματα σε ένα πλαφόν. Εάν θα πάμε σε αυτό το σημείο, δεν θα είναι έξυπνο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα και τη ρευστότητα τουλάχιστον των υγιών επιχειρήσεων. Γιατί σήμερα έχουμε τρει επιχειρήσει. Είναι οι υγιεί, οι άρρωστε και οι πεθαμένε. Πρέπει πρώτα να δούμε τι υγεία Είχαμε να... και πολλού θανάτου επιχειρήσεων ναι, τα τελευταία μην... χρόνια. Βεβαίω. Να μην, μην τι αρρωστήσουμε. Mm -hmm. Μετά τι άρρωστε πρέπει να τι κάνουμε υγιεί και μετά να αναστήσουμε τι πεθαμένε. Αυτό που... Αυτό που έγραψε ο Guardian και έθεσα υπόψη τη κυρία Βόζεμπερ Το αφήγημα του Τεμπέλη Έλληνα που έχει κάνει δημοσιονομική απάτη ε, ω χρήση αυτού του αφήγηματο για να βρεθεί μια λύση στο θέμα των τραπεζών των Ευρωπαικών. Ε, Πώ το. Σε μένα, στη δικιά μου, στο δικό μου μυαλό, γνωρίζω άπειρα χιλιάδες παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν από το μηδέν και διέπρεψαν σε όλο τον κόσμο. Έλληνε. Λοιπόν, υπάρχουν και τεμπέλιδε σε όλε τι χώρε και δημιουργικέ. Ναι, αλλά σε όλες τις όχι, όχι όμω στερεότυπο με ένα λαό ταύτιση. <laughs> Μα δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώσουμε τίποτα. Δεν υπάρχει περισσότερο φασισμό από, την... από την ισοπαίδωση. Όταν λέμε ότι όλοι οι επιχειρηματίε είναι έτσι, όλοι οι δημόσιοι είναι έτσι, όλοι οι δημοσιογράφοι είναι έτσι, αυτό είναι δε... 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 δεν έχει. Αν κάποιο θέλει να μιλήσει σοβαρά και να έχει κύρωση η κριτική του, θα πρέπει να πει ότι ήταν αυτό, ήταν εκείνο, ήταν και εκείνο. Πω, θα πρέπει να μα απαντήσουν όλοι αυτοί που λένε του τεμπέληδε Έλληνε, γιατί σήμερα και επί από όλα Αυτό το δηλαδή, στερεότυπο σα επηρέασε είμαστε... στι εξαγωγικέ σα δραστηριότητε, βλέπετε, επιφυλακτικότητα στι αγορέ των προϊόντων σα, πώ σας, σας, πληρώνουν, πώ σα αντιμετωπίζουν. Να σα πω, υπάρχει, έχει τρωθεί το ελληνικό όνομα. Δηλαδή το ελληνικό brand με το που ακούνε. Γιατί το λένε και οι φοιτητέ μα αυτό. Βεβαίως. Τώρα το λένε και οι επιχειρηματίε, οι εξαγωγεί. Όταν ακούει άλλο Έλληνα, κουμπώνεται. λέει εντάξει, αν τα Αυτά πάρω τώρα θα γίνει. Θα έχει αύριο αυτό να μα δώσει υλικό. Λάζει. Λοιπόν, αυτά όλα είναι γεγονότα. Και, και, κάνουμε, μάχη εμείς, και κάνουμε μάχη εμεί και κρατούμε το ελληνικό όνομα και κρατούμε ακόμα του δείκτε. Ο μόνο οικονομικό δείκτη που καμιά φορά δείχνει κάτι θετικό είναι ο εξαγωγικό. Κάνουμε μάχη λοιπόν αυτή η οποία είναι διπλή μάχη: μια για τι επιχειρήσει μα και μια για να ανεβάσουμε το εθνικό μα μπραντ. Να σα ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε εδώ. Μια μέρα, ε, η οποία είναι πυκνή σε γεγονότα για να ξεδιπλώσετε έτσι και τα δικά σα επιχειρήματα από έναν κλάδο ο οποίο έχει προσφέρει ε. στην οικονομία. Δεν χωράει αμφιβολία αυτό. Mm. Να είστε καλά.